να ανοίξουμε τους φακέλους, να τους επαναξετάσουμε. Να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε και γιατί στην κυριολεξία, στην 12η ώρα, γινόντουσαν κάποιες ενέργειες. Να προχωρήσω λοιπόν και να πω ότι πέρα από αυτό, το αφήνω αυτό, το εξετάσαμε, υπάρχουν κάποια θέματα που προκύπτουν εδώ, διότι η παραχώρηση στο Δήμο δεν είχε ακολουθηθεί από μία ανάλυση, από μία τεκμηρίωση ότι ο Δήμος πράγματι μπορεί να το διαχειριστεί. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος είναι καταχρεωμένος, είναι ο τέταρτος πιο χρεωμένος Δήμος στην Ελλάδα και μάλιστα μαζί με έναν άλλο Δήμο κοντέψαμε, αν θυμόσαστε, να μην εκχωρηθεί τμήμα που έπρεπε να εκχωρηθεί από την Τρόικα, από τους θεσμούς στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και τρύπα από πίσω. Άρα δεν είχαμε αυτό το στοιχείο, έπρεπε να το εξερευνήσουμε λοιπόν. Να σας πω όμως, για να έρθω στο διατάφτα, ότι το πιο σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι έχει προταχτεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η ανάγκη για ένα δεύτερο Ολυμπιακό Προπονητικό Κέντρο, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές είναι κατάλληλες. Και μάλιστα αυτό γίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό σε περίπτωση πώλησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, που μάλλον θα προχωρήσουν. Άρα, για να το πω έτσι συνοπτικά, από το 2004 μέχρι το 2015 δεν είχαμε προχωρήσει σαν χώρα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είχαμε, θα μου επιτρέψετε να πάρω ένα λεπτό ακόμα. Δεν είχαμε προχωρήσει στη φάση της μεταολυμπιακής προσαρμογής που αναλάμβανε έργα για να δούμε τι θα γίνει το Ολυμπιακό χωριό στο σύνολό του. Δεν είχαμε προχωρήσει στον προβλεπόμενο από τον προσωρισμό κανονισμό λειτουργίας του Ολυμπιακού χωριού φορέα διαχείρισης όλων των ακινήτων και όλης αυτής της περιουσίας που είχε στα χέρια του το δημόσιο. Ερχόμαστε λοιπόν, ούτε μάλιστα είχε διεκπεραιωθεί η προσωρινή παραχώρηση, τα προσωρινά παραχωρητήρια που, με τα οποία είχαν δοθεί 2.300 κατοικίες, όπως γνωρίζετε, στο Ολυμπιακό χωριό. Και ερχόμαστε τώρα να στήσουμε όλα αυτά, ώστε πρώτα απ' όλα να υπάρχει μια συνολική έκθεση του τι έχουμε και το τι μπορεί να γίνει. Ήρθαμε λοιπόν να το θεραπεύσουμε και ακούω συνέχεια αυτές τις καταγγελίες, αυτού του είδους τις απορίες από την αντιπολίτευση, όταν το γνωρίζετε αυτά τα στοιχεία. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να σας πω το εξής. Όσο αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες αναφέρεστε, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δήμου όσο αφορά την εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για εκχώρηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Βρισκόμαστε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά στη διεκπεραίωση. Θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΔ και πολύ σύντομα, μέχρι το τέλος του μήνα, είμαι σίγουρη ότι όλο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Παρέλειψα να πω προηγουμένως, απαντώντας ή σχολιάζοντας αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, ότι έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο, είναι μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται, δεν ξέρω με ποιο ρυθμό, δεν με ενδιαφέρει ο ρυθμός, αλλά ακυρώνεται στην πράξη ή υποστέλλεται σε ένα βαθμό μία από τις δύο βασικές λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Αυτό μπορώ να πω εγώ, το έχει πει και ο πρόεδρος της Βουλής, θα συνεχίσουμε τη διαμαρτυρία μας, θα έλεγα, την πίεσή μας προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ώστε να επανέλθουμε σε ένα ομαλό κοινοβουλευτικό βίο. Έχει το λόγο τώρα, κύριε Βορύδη, για να συνεχίσετε την ανάπτυξη της ερώτησής σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και είναι και πολύ σημαντική και η δική σας θέση, αλλά και η θέση του Προεδρείου της Βουλής για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κυρία Υπουργέ, τώρα στο διατάφτα.